Μια μισή ώρα παρακολουθώ τι γίνεται στη δίκη. Τι μια μισή. Δύο. Έξι ξεκίνησε. Κούραση, φίλε. Μέχρι πότε είναι. Δεν ξέρω, τώρα μιλάει ο Ολυμπιακός. Τώρα ξεκίνησαν αυτοί. Τώρα ξεκίνησαν αυτοί να μιλάνε. Όχι, ρε. Ο Ολυμπιακός έχει κανένα πεντάλεπτο. Και υπερασπίζεται ουσιαστικά τη Σκολαρίκη. Την δικαστήνα στο πρωτοβάθμιο. Και το πώς χειρίστηκε την υπόθεση. Η έδρα είναι πολύ πιο φιλική σε αυτήν την ιστορία. Πολύ πιο φιλική. Είναι κανονική έδρα. Δεν είναι εχθρική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι να πω. Ναι. Τι να πεις. Τι να πεις και τι να κάνεις. Γιάννη μου, τι κάνεις. Καλά είμαι, αγόρι μου. Είσαι Αθήνα. Πήγα Αθήνα. Ντύθηκες. Ντύθηκα. Και πού είναι αυτό το μαγαζί. Στον Καλογρέζα. Είναι στην Καλογρέζα. Δεν έχω πάει ποτέ Καλογρέζα. Στο ΆΚΑ απέναντι. Εκεί, ναι, εκεί κοντά είναι. Φίλε, μαγαζί. Χωρίς παραγγελία ρούχα. Ξέρεις τι είναι αυτό. Μάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό. Μπορώ να καταλάβω, φίλε. Γιατί και εσύ με παραγγελία θα χάσεις. Όχι, αλλά δυσκολεύομαι να βρω στο σωματοδομή μου. Ξέρεις, μου έφερνε ο άνθρωπος ρούχα. Και έτσι πως τα έλεγα μακριά, αλλά αποκλείεται. Αποκλείεται και τα βάζει και μου. Αυτή που θα σου κάνει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ρε, φίλε, τι. Βάλ το, να χορηγό σου, να σε δίνει. Το βάλουμε χορηγό. Τι χορηγό, εδώ βρήκαμε άνθρωπο τώρα, πλάκα κάνεις. Ναι, φίλε, χρειάζεται και μοντέλο ο άνθρωπος, δεν είναι από τα πράγματα. Είσαι μοντέλο εσύ. Μοντελιά, κανονική. Μοντέλο είσαι. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, πήγαμε μια φάση στο μπάσκετ και δεν ήρθες. Ήμουνα στην Αθήνα, είχαμε αγώνα κατά του μπούλινγκ. Με τους καφενείο, με το καφενείο, τους ποδοσφαιρικούς έπαιζες. Έπαιζα με τους ποδοσφαιριστές, παίξαμε βόρειο νότι, άλλο πάλι κι αυτό. Α, δεν ήταν ποδόσφαιρο μπάσκετ. Όχι, παίξαμε. Στη δικιά μου την ομάδα ήταν ο Βασίλης ο Τσιάρτας, ο Ζαγόρ. Καραγκούνης, Γιούρκας, Σεϊταρίδης και τον Πινελίκη που έφαγε ο Τσιάρτας από τον Ιωαννίδη δεν λέγεται. Να υποθέσω ότι δεν προλαβαίνει να απαντήσει. Σούταρε 20 φορές ο Τσιάρτας. Νευρίασε τόσο πολύ ο Ιωαννίδης που πήγε και έκατσε. Όταν νευριάζει κάθεται. Όχι, έσκασε, τρελάθηκε. Δηλαδή τον φώναζε. Εντάξει, όταν πήγα να, δεν μπορούσε να πάρει time out, τι time out να πάρει να, να το πει. Ο άλλος έγινε πως δεν άκουγε ή δεν άκουγε, δεν ξέρω. Δεν είναι και πιο γρήγορος, ναι. Ναι. Και σου τάει στο ξεκούδωνο ή ελεύθερο Ζαγόρο. Στο ξεκούδωνο τελείως. Ναι. Ναι. Ο Ζαγόρο ήταν playmaker. Ήξερε. 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 Έδινε, δεν σούταρε αυτός πολύ. Απλώς εκτός από την πρώτη φάση, ούτε το είδες. Τέλος πάντων, κάναμε ένα κόλπο και τον πέταξα εγώ στον τζάμπολ. Πήρα αυτό την μπάλα, πήγε έβαλε καλάθι κατευθείαν. Τον πέταξα την μπάλα. Εντάξει, ωραία ήταν, πολύ ωραία. Χαβαλέ είχε. Χαβαλέ είχε. Η άλλη ομάδα ήταν με Νικοπολίδη, Φίσα, τον κολλητό του Γκατσουράνη που κακάκια έκανε μόλις ερχόταν δίπλα μου. Ναι, μπασκετικούς ποιος είχε. Μπασκετική, από εκεί πέρα ποιος ήταν, ο Σάκης ο Τζαλαλής. Τζαλαλής, μωρή παιχτάρα, ναι. Ο Μάκης ο Δρελιώζης, ο... Ο Δρελιώζης, δεν το θυμάμαι αυτό. Το Πανιωνίου, ο Μάκης Δρελιώζης. Κάτι μου λέει, αλλά... ναι. Ήταν ο Μιχάλης ο Ιφαντής, ο Μάικ, από Παπάγου. Και διάφοροι άλλοι. Ο Ντούσαν ο Βούξεβιτς, είχαν και ξένο. Ο Βούξεβιτς, ιστορία ο Βούξεβιτς, φίλε. Το Ολυμπιακό, ναι. Ο άνθρωπος που έχασε το Στογιάβκοβιτς στο τρίποντο. Ναι. Μπήκε στην πιο αγαπητή φωτογραφία όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Πόστερ με τρίποντο. Πόστερ. Όταν ο Στογιάκοβιτς έβλεπε το τρίποντο εκεί από τα 7,5-8 μέτρα, αυτός έκανε το ένα βηματάκι πίσω και είναι πεντακάθαρο το πρόσωπό του. Φαίνεται δηλαδή. Ναι, πήγε να κόψει τη διείσδυση, έκανε λάθος. Ναι. Φοβήθηκε το φάουλ, βέβαια, νομίζω. Εκεί. Το φάουλ, ναι. Ήταν και μακριά ο Στογιάκοβιτς. Τα μακριά. Ναι, δεν σηκώθηκε από τα 6-25 από τότε. Όχι. Πιο πάνω, στην στο γραμμή. 7,5 μέτρα. Την πλάγια γραμμή ήταν. Ναι, ναι, κανονικά. Ο οποίος το βάζει. Πριν η μπάλα πέσει κάτω, έχει μπει μέσα και πριν ακουμπήσει κάτω στο παρκέ, έχουμε φύγει σφαίρα. Ναι, σφαίρα όταν σου λέω. Αυτή πιστεύω ήταν μεγαλύτερη κηδεία που είχε γίνει ποτέ μέσα στο σεφ. Κοίτα, ο Σπανούλης. Περάσαν πολλά χρόνια για να γίνει τέτοια κηδεία. Και την κάνει ο Σπανούλης πέρσι στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις. Η κηδεία αυτή, ξέρεις τι ήταν, του Στογιάκοβιτς ή του ΠΑΟΚ. Ήταν ότι δεν
ήταν το πρώτο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή είχε 5 ή 6 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Σερί. Σερί. Και ήταν πρώτος ο Ολυμπιακός, τέταρτη εμείς. Δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και η ΑΕΚ έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Κερδίζουμε εμείς. Και παίζουμε και, Παναθηναϊκό. Και παίζουμε τον Παναθηναϊκό που εντάξει δεν είχαμε. Το παλέψαμε, φίλε, γιατί. Το παλέψαμε, πέμπτο παιχνίδι. Αλλά κατέβηκε εκεί ο φίλος ο Βιδάλης από τη Mercedes του Γιαννακόπουλου. Και εμείς περνάγαμε το λεωφορείο και το είδαμε. Τραγικό, φίλε. Τραγικό. 5.000 παοξίδες. Και 50-50 να παίξεις, σου κόψει τα πόδια από το φίλο. Ναι, βέβαια. 5.000 παοξίδες. Στο πέταλο. Στο πέταλο εκεί. Δεν ξέρω αν πήγαμε στο ΆΚΑ από τότε. Δεν έτυχε. Να κατεβεί κερκίδα. Από τότε απαγορεύτηκε ο κόσμος να παρακολουθεί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Τα πάντα. Έχει γίνει κουραστικό πλέον αυτό. 1998. Έχει γίνει πολύ κουραστικό αυτό. Να μην πρέπει. Ναι, αυτό λέω. Στην Ευρώπη τι γίνεται. Όλοι πάνε παντού. Όλοι πάνε παντού. Υπάρχουν συγκεκριμένα εισιτήρια για κάθε γήπεδο φιλοξενούμενων, θέση, προβλέψεις ασφαλείας, οδός που θα πάνε, τα πάντα. Εκεί δεν υπάρχει κιόλας. Εδώ ξεκινάμε, δεν έχουμε δρόμους. Συνεχίζει η διεκδίκαση, μιλάει ο Λίβας, θα βγάλουμε σε κάποια φάση τον Γρηγόρη Δανατρίδη, να μας πει τι και πώς, τον έχουμε εκεί πέρα. Και για το ΠΑΟ 24 και για το Ε, το κανάλι, το πολύ καλό κανάλι αυτό. Που αναβαθμίζεται, πήρε και τους αγώνες εθνικής ο Ιβάν, ναι. Μέχρι το 20 στο ποδόσφαιρο. Ωραίο αυτό. Ναι. Γενικά θα έχει τέλος πάντων μια κινητικότητα στα αθλητικά. Τα ιδιωτικά έχουν δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα reality και σε αυτά. Δεν πειράζει. Ας υπάρχει και ένα που θα δείχνει αθλητικά και θα ασχολείται με αυτά. Να πριν κάνει το... και μια εκπομπή, δεν πρέπει. Πριν την Νόβα θα δούμε, δεν ξέρω. Δεν έχει καρονίσει ακόμα. Όχι, δεν θα κάνει. Νωρίς είναι ακόμα. Αυτά κανονίζονται Ιούνιο-Ιούλιο. Κάτσε να δούμε πού θα πάει το έργο. Τι γίνεται, τι γίνεται. Πάω πάντως έχει τηλεοπτική στέγη, σε αντίθεση με αρκετούς άλλους. Θα είναι στην Νόβα. Έχει συμφωνήσει. Άρα. Άρα. Ο Μπατατούδης που κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ δεν έδωσε στην Νόβα τον μπάζ για να το δείχνει το. Το Alpha Digital. Το Alpha Digital, όχι, πρώτα το 7. 7 και Alpha Digital. Και μετά θα πήγαινε στο Alpha Digital. Ένα, πόσο ήταν, ένα δις. Ένα δις. Ένα δις και, ένα δις 100. 3 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Τα οποία τότε ήταν νούμερο. Κάλυπτε τα μισά συμβόλαια. Όλα. Όχι όλα, το 80%. Εδώ έχει πάρει ομάδα σας. Τη Λάρισα την κατέστρεψε για την έχει στον Alpha Digital. Τον Αθηναϊκό το ίδιο. Αρκετές ομάδες. Όχι ο ίδιος, αλλά είχε συμφωνίες. Ναι, ναι. Μα και λιώτατε, τι γινόταν, ρε φίλε. Πάω Ξάντερ, γράφαμε την εκπομπή ναι. Και έπαιζε την επόμενη μέρα. Άρα έπρεπε να φανταστούμε τι θα γίνει σε μία μέρα. Έφευγε η κασέτα τότε να παίξει να στηθεί Αθήνα. Γραφόταν εδώ η εκπομπή και έπαιζε Αθήνα. Ναι. Μία μέρα την επόμενη. Αν καθυστερούσε ταχυδρομείο π.χ. Ναι. Κουρίου δεν έπαιζε εκπομπή. Αν κάναμε καμιά γκέλα, δεν είχαμε χρόνο για μοντάζ. Έπρεπε να φύγει κατευθείαν για να πάει να παίξει. Απίστευτα πράγματα, φίλε. Απίστευτα. Μπάσκετ δεν ήρθες, με πούλησες. Μόνος μου τον πήρα τον Άσο. Εντάξει, είδα εκεί πέρα, διάβασα, έκανα. Θα σου πω εγώ που το είδα. Για πες μου, τι έγινε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τελευταίο δεκάλεπτο, φίλε, είμαστε καλά. Πώς φτάνουμε 19. 19 πάνω. Αλλά ο Γκος που οργανώνει το παιχνίδι, μπορεί να μην έχει πόντους ο Γκος, αλλά έχει την μπάλα στα χέρια του. Οργανώνει αυτό τις επιθέσεις όλες. Είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Κουράζεται και κάνει 4 λάθη τα οποία ρίχνουν τη διαφορά. 2 αντιαθλητικά, ένα κάνει αυτός ο Πέτεγουεϊ ένα φάουλ στο τρίποντο που ήταν δεν ήταν. Για μένα δεν ήταν, δεν είχε επαφή. Απλά βάλει τα χέρια μετά που έφυγε η μπάλα, πήγε ανάμεσα στα χέρια του αλλού. Δεν το βρήκε. Στο πρόσωπο, ναι, το δίνουν. Δεν το βρήκε. Τέλος πάντων, μπορούσαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά, αλλά δεν με τρόμαξε κανείς για καφέ. Εντάξει, φίλε, μέσα εκεί τώρα 6 πόντι λίγοι είναι. Λίγοι μπορεί να αποδεχτούν λίγοι. Λίγοι είναι γιατί άμα κάνουν ένα ντουο στα πρώτα 4-5 λεπτά και πάρουν μια διαφορά 10 πόντων, ξέρεις τι. Παίζει καλή άμυνα, ρε φίλε όμως. Έλα μου, παίζει καλή άμυνα. Αυτό ότι οι άμυνες κερδίζουν τα παιχνίδια, γι' αυτό εντάξει, μαλλιά, ποιο θα βάλει πιο πολλά είναι. Δεν είχαν πολύ ενέργεια στην περιφέρεια αυτή. Από μέσα ποιο προπονητή είχαν, ε? Τριφόνοβες. Φιλαράκι σου. Τι. Άλλος και αυτός. Με τον πάνε, θα περάσουμε. Ναι. Ναι.
Ο Γότερς χτύπησε, δεν απέξει. Τον τρώνε κιόλα. Ένα Αμερικάνο μείον. Έβαλε 10. Ο Γότερς αυτό το Άρη. Του Άρη, ναι. Δεν μου λες για τον αγώνα, πώς θα καταλάβω τώρα. Φίλε, ο αγώνας. Ξεκινάμε ισορροπημένα. Πολλά λάθη. Πολλά λάθη και οι δύο. Πολλά λάθη. Κακές επιλογές στην επίθεση. Δεν μπαίνουν τα σουτ. Γενικά νευρικότητα. Αλλά όσο περνάει η ώρα, φαίνεται ότι σε ποια ομάδα. Φίλε, είχαν βάλει στα 35 λεπτά 50 πόντους. Η καλύτερη επίθεση στην τέτοια. Στο Champions League ήταν. Ναι. Τους παίξαμε πολύ καλά, πολύ έξυπνα. Ο Τζάκσον πολύ καλός για πρώτη φορά. Ο Πέτουγουε βοήθησε. Ο Τζάκσον πρέπει να παίρνει περισσότερες προσπάθειες. Δεν παίζει πολύ, ρε φίλε. Πρέπει να παίρνει περισσότερες. Δεν ζητάει, όχι, δεν ζητάει. Δεν παίρνει την μπάλα μέσα στο low post εκεί που ξέρει γιατί να την κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Και κοίτα, δεν τον βλέπω όμως και να παλεύει για τη θέση. Να σου πω και... Είναι και καλό κουρμπάλι, φίλε. Η άμυνα που παίζει κουρμπάλι είναι πολύ καλή. Εντάξει, αυτό έχει, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να σου βάλει 30 πόντους αυτός. Αυτός θα σου πάρει όλα τα rebound, όλα τα σκουπίδια από κάτω, θα σου βγάλει τις άμυνες, τα pick and roll, παίζει φοβερή άμυνα στο pick and roll. Στις αλλαγές είναι πολύ καλό. Στην επίθεση το pick and roll είναι πολύ καλός, αλλά δεν έχει καλά τελειώματα. Όχι, απλά το Jackson το βάζει, παίρνει τους πόντους, κρατάει φρέσκο το κουρμπάλι και μετά όταν αγριεύει το πράγμα βάζει το κουρμπάλι μέσα. Αυτό έκανε. Απλά ο Τζάκσον όσο έπαιξε ήταν εύστοχος. Είχε 15 πόντους, 14-15 πόντους, είχε, ήταν καλός στην επίθεση. Ναι, ναι. Δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλά ο Κόνιαρης, Χαλαπόπουλος εκτός αγώνα εντελώς. Ο Γκος καλός οργανωτικά, κακός εκτελεστικά. Πήραμε πόντους από αλλού. Βασικά η άμυνα έδωσε τη νίκη και θα μπορούσε τέλος πάντων να δώσει και πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Αν ήμασταν λίγο σοβαροί στο τέλος. Διαιτητές του Champions League τραγικοί. Τραγικοί μιλάμε, φίλε. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς το αντισφυρίζει. Τι κάνουν οι διαιτητές αυτοί. Αυτοί βρίσκουν κάτι σφυρίγματα που δεν υπάρχουν. Μπας και τους δουν από την Ευρωλίγα και τους πάρουν στην Ευρωλίγα. Δεν ξέρω πραγματικά. Και καλά ότι το είδανε ή δεν το είδανε. Εγώ δεν θα πω για πρόθεση για δόλο. Όχι, όχι. Είναι λίγη. Δεν παίζει και αυτό. Τώρα. Είναι λίγη. Τέλος πάντων. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα να δούμε τι θα γίνεται και στην εκδίκαση για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι, είμαστε λίγο online τώρα. Ναι. Χτυπάνε τα κινητά. 70 μηνύματα του δευτερόλεπτου. Ναι. Στον Γκόλκα. Το λόγο ζυγίζει. Πάμε στο διάλειμμα. Τελείωσε η διαδικασία. Θα έχουμε νεότερα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει να βγει η απόφαση. Ζήτησε να βγει αύριο. Ο δικαστής με έναν λόγο πολύ σοβαρό είπε: δεν μπορείτε να κράζετε το πειθαρχικό τέλος πάντων της Λίγκας και να λέτε ότι έβγαλε βιαστική απόφαση και να κάνουμε κάτι τέτοιο ανάλογο εμείς. Μπορεί να βγει Κυριακή. Ο Γκαγκάτσης ισχυρίζεται ότι αν βγει Κυριακή πρωί η απόφαση και έχει αλλάξει η ποινή, προλαβαίνει να βγάλει εισιτήρια. Τώρα όλα αυτά μου φαίνονται υπεραισιόδοξα. Πήγε καλά. Τα διαρκές ούτως ή άλλως είναι σε ισχύ άμα είναι ανοιχτό το γήπεδο. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Τώρα να κάνω μια εκτίμηση για αυτό που έζησα μέσω ενημέρωσης συνεχόμενης εδώ και 2 ώρες. Η έδρα, ο κύριος Κουτέρης, ήταν κανονική. Δίκασε κανονικά, δίκαια. Ήταν σοβαρός. Ήταν δεκτικός απέναντι σε αυτά που ζήτησε να δει ο ΠΑΟΚ, να δει από τον ΠΑΟΚ. Δεν προκάλεσε ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον ΠΑΟΚ, από ό,τι κατάλαβα. Πήρε κάποιες θέσεις λογικές. Πήρε μια θέση που είναι μεγάλη αλήθεια, Γιάννη, ότι ο ποινικός κώδικας στο ποδόσφαιρο είναι αστείος. Την πήρε αυτή, τους φαίνεται και αυτό σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει νόμος, δε φίλε. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος νόμος. Όλα είναι εξαφίξεις. Γιατί όταν 20 χρόνια, 25 κάνουν λαμογές, δεν θέλουν ξεκάθαρο νόμο. Όταν δικάζουν ο φίλος μου και ο φίλος του, ναι, οι δικηγόροι, και θέλουν να βγάζουν αποφάσεις όπως βολέψει, ο ΚΑΠ είναι αστείος. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό ο Σκουτέρης και μακάρι να αλλάξει. Δύσκολα τα πράγματα. Μας ξεφωνίζει η Βιβή μας τραλέξη. Η Βιβή μας τραλέξη. Ναι, την έχεις δουλέψει αυτήν. Όχι. Όχι. Γνωρίζω. Τι ξεφωνίζει.
Συμφωνίζει, ήρθε η Θεσσαλονίκη λέει και έπεσε σε πορεία τον ΠΑΟΚ λέει. Ναι. Κάναμε αναγκαστική αναστροφή λέει γιατί αυτοί πετάγονταν πάνω από το αυτοκίνητο και προκαλούσαν γενικότερα πανικό. Ε, τη Βίβη. Μπράβο. Μπράβο τη Βίβη που έζησε και αυτό. Θα έχει να το λέει όμως. Είδες, προσφέρουμε και εμπειρία στην ερωτική Θεσσαλονίκη. Τι να κάνεις αυτά είναι. Να μην πήγαινε κέντρο. Όπα. Εκδικάστηκε η έφεση του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ναι, τώρα μόλις. Στο Sky. Εχθές την πορεία τι έγινε. Είδαμε τα πράγματα, τα παιδιά μας περάσαν από εδώ, περάσαν από εκεί. Είχε 5-6 χιλιάδες κόσμο. Εγώ αυτό που γενικά σαν Σταύρος, ναι. Επειδή το πρώτο μου συλλαλητήριο το πήγα το 92. Συγγνώμη, το Sky λέει ότι έχει 2.000. Εντάξει, δεν σαν την αστυνομία που έχει. Όχι, το Sky ό,τι έχει να κάνει με ΠΑΟΚ κυνηγάει. Sky Sport FM. Ε, ναι. Στο Sport FM ο ρεπόρτερ Άικ λέει τον ΠΑΟΚ Σμπάουκ. Γιατί? Έτσι, μαγκιά. Σμπάουκ. Σμπάουκ, ναι, μαγκιά. Και δεν του λέει κανείς τίποτα. Δηλαδή να πει εμένα εδώ πέρα ο Χ την ΑΕΚ κούλα και θα μείνει να δουλεύει εδώ. Καλά, εντάξει, αυτά είναι η γελία πράγματα. Πει, δηλαδή δημοσιογράφος επαγγελματίας είσαι. Εντάξει, όλοι μας το παδί. Εγώ είμαι άρρωστος, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ ξέρεις τι άλλο στέλνω, ναι. Τι είναι αυτό δηλαδή. ΣΠΑΟΚ, μαγκιά ρε, γιατί εγώ είμαι ο Μάγκας, ναι. Και αυτή είναι η Βλάχη, ο ΣΠΑΟΚ. Και τι ομάδα είναι αυτός? ΑΕΚ. ΑΕΚ ζεις κιόλας. Ο πρώτος που ξεκίνησε το ξεφωνητό από πέρσι. Στο Sport FM από πέση μα σκίζεται. Και τι θα κάνει αυτό, άμα πάρει Άκη το πρωτάθλημα, θα πει εγώ το πήρα. Αυτή είναι η βλακία, ότι νομίζουν οι δημοσιογράφοι τη μετέπειτα. Αυτό ότι εγώ το πήρα. Δικό μου είναι και αυτά. Κοίτα να δει τώρα τι γίνεται για να καταλάβει. Για να καταλάβει τώρα τι τραβάω, φίλε. Εγώ προσπαθώ τόσο καιρό να μην ανοίξω κανένα μέτωπο με την ΑΕΚ. Και όχι ότι. Δεν είναι ότι συμπαθώ την ΑΕΚ, αλλά δεν μου έχει κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ωραία. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακό, δε φίλε. Ο μισητό είναι Ολυμπιακό. Εγώ δεν ήθελα λοιπόν να πάω στην κόντρα με την ΑΕΚ, γιατί θεωρούμε τέλος πάντων ως προβεβλημένους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ήθελα να πάω στην κόντρα με την ΑΕΚ. Γιατί? Γιατί έτσι θα δικαιώσω την πολιτική του Ολυμπιακού που έχει ως στόχο να ξεφτυλίσει το πρωτάθλημα που δεν ελέγχει, το φετινό. Αλλά όταν τους έχω αυτόν που σου είπα, έναν άλλον που του την είπα στην Ισμήνη και μου έλεγε έξι αφήξεις. Ναι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, ρε. Τέλος πάντων. Και εγώ δεν την αποκύζω, μιλάω με επιχειρήματα. Όταν έχω την έρα να λένε για τραμπούκους στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που δεν έχουμε πειράξει μίγα. Ποτέ. Ωραία, θα σκάσω σε κάποια φάση, δεν θα αντέξω. Αυτά τώρα προκαλούν τώρα για... και εντυπώσεις. Μα πλέον, και φίλε, αυτό, άιντε, για τις εντυπώσεις, χαλάσανε οι σχέσεις. Για τις εντυπώσεις. Για το να ελέγξει η ΑΕΚ το μικρό κοσμό της. Πάω στο τηλέφωνο και πες να ρεμίσουν, ρε φίλε. Αντί να το κάνουν γαργάρα τώρα στο πονηρό, στο... Ξέρεις, το κλεψιμέικο, το έτσι να πάρουν πας και πάρουν το πρωτάθλημα, φωνάζουν κιόλας. Μα ρε φίλε, πάνε να χάσω το πρωτάθλημα στα χαρτιά και αντί να το βουλώσουν να σεβαστούν ότι πονάω εγώ τώρα, βγαίνουν στην επίθεση και κάνουν προς δική Ολυμπιακού. Επειδή φάγανε τώρα τα τρακτέρ, παίζανε γάμα εθνικές, β' εθνικές και αυτά, τώρα βρήκαν, βάλαν το χαζόν αγίες και το ξεκόλω, τώρα μιλάμε, εντάξει, τι να πούμε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και εγώ άμα εσύ άκουγα να λες τέτοια... δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν είναι, είναι ωραία πράγματα αυτά. Εντάξει τώρα, είναι σοβαρή να είμαστε. Σμπάουκ. Για στην τηλεόραση, ρε Μάγκα, ή κάπου αυτό και πες το έτσι. Να πέσουν οι μηνύσεις, να δεις πώς θα, το, θα κάνεις την κουλοτούμπα σου κι εσύ. Όπως κάνανε στο... πώς το ήταν αυτό στο, στο πρωινάδικο που είχε πει ο άλλος ο... το Μπάουκ. Μπαουκ αυτός. Ναι. Βάζουν εκεί λέξεις. Και μετά τι έλεγε, συγγνώμη, συγγνώμη, κότα μετά. Εντάξει τώρα είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Νομιμοποιήσαμε την πολιτική του Ολυμπιακού τώρα, εντάξει. Ο Ολυμπιακός αυτό έχει ως στόχο, να διαλύσει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν μπορεί να το κερδίσει. Ναι, τώρα όποιος και να το πάρει θα είναι στα χαρτιά. Θα λέει μία κοινωνία στην άλλη ότι το πήρε στα χαρτιά. Αυτό ξέρω, τέλος πάντων. Πότε θα το βγάλουμε αυτό το παιδί τώρα. Ναι, τώρα και εγώ μας πρέπει να μάθουμε τι έχει γίνει. Εντάξει, έχουμε μια εικόνα. Περιμένουμε να δούμε τι και πώς.
Γρηγόρη κάνει το ρεπορτάζ. Θα δούμε τι και πώς. Είχε παρακολουθήσει και την εκδίκαση της Παρασκευής, αλλά έχει εικόνα από έδρα σε έδρα. Τώρα, αυτό που έγινε την Παρασκευή δεν μετράει. Είναι άλλη εκδίκαση από την αρχή. Εφετείο. Πάω προσβάλλει τη διαδικασία βασικά. Ναι. Έγινε κανονική δίκη σήμερα. Την Παρασκευή δεν ήταν κανονική δίκη, ταχύρυθμα ήταν. Ταχύρυθμα και 5 λεπτά πριν εμφανίστηκε ένα χαρτί που τα που ανέτρεπε την πολιτική του ΠΑΟΚ. Τι. Δεν γίνονται αυτά, φίλε. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε, εντάξει, κάτσε να δούμε. Μιλάμε για αστειότητες τώρα, εντάξει, δεν πάει συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ξέρετε πως δεν πάμε σε ένα site, τι έγινε. Σαμποτάζ μας κάνουν για εξίδες. Για εξίδες, ελληνικά δεν γράφει. Αγγλικά δεν γράφει. Να δούμε πως το παίζουν τα site. Το κάθε site τώρα ανάλογα με το τι θέλει να γίνει, εντάξει. Απόφαση το Σάββατο, λέει το SDNA. Ο δικαστής λέει δεν το υπόσχομαι. Τρεις ώρες κρατήσει η διαδικασία. Νομίζω ότι η Παρασκευή δεν κράτησε 45 λεπτά. Ναι. Ήταν γρήγορο πολύ. Εντάξει, αυτό που έγινε την Παρασκευή δεν γίνεται, φίλε. Δηλαδή, εγώ σοκαρισμένος είμαι πραγματικά. Έχουμε πάει καλύτερα σίγουρα στο εφετείο. Το συζητάμε. Τώρα τι να κάνουμε, να πάμε σε διάλειμμα μέχρι να μπορέσει ο Γρηγόρης. Για να μην κρεμάσουμε μετά, τι να κάνουμε. Με έχει μπερδέψει το παιδί αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό είναι live, δεν είναι. Μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ωραία. Ας πούμε τους χορηγούς μας και πάμε σε ένα break. Ναι. Spa Privé, Colette 24, Hammam, Sauna, Jacuzzi, Sauna, όλα. Με μασάζ τώρα ο Σταύρος με παράτησε εδώ πέρα, πήγε να μιλήσει με το reporter που έχουμε εκεί πέρα. Μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46, για τέλειο μαλλί σαν το δικό μου. Σε φτετέλη για να συνδεθούμε με Αθήνα, θα συνδεθούμε σε λίγο. Το ζήσαμε. Ξεκινάει τώρα η εκπομπή. Και έχει το κόλος μας εδώ, να πούμε, και έχει το κόλος. Ξεκινάει, μην το χαμηλώνεις ρε. Έτσι. Το πήρες. Περιμένουμε να συνδεθούμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, να μας πει ακριβώς τι έγινε στην εκδίκαση. Άντε Ατρίδη. Δεν φταίει αυτός μάλλον. Γρηγόρη, Γρηγόρης Ατρίδης μαζί μας. Έφαγε τη ζωή του Παρασκευή και σήμερα. Καλησπέρα. Στις αίθουσες. Ευτυχώς όχι σε κατηγορούμενος. Γρηγόρη, ευτυχώς. Μου φάνηκε ότι ήταν καλύτερη η έδρα, πιο σοβαρή σήμερα ή όχι? Όχι, όχι. Πολύ καλά κάνεις και το διαπιστώνεις. Επειδή έτυχε να βρεθώ και στην πρώτη διαδικασία αυτή που έγινε στην Super League, είναι τεράστια η διαφορά για εμένα. Δεν, ναι. Αυτό δεν συνεπάγεται κάτι, ούτε όχι. Μπορεί να εκλειφθεί από κάποιον ως κάποιο μήνυμα. Έτσι. Ερμηνεία σε απόφαση εμείς δεν θα δώσουμε. Αλλά στην πρώτη περίπτωση είχαμε μία πρωτοδίκη, την κυρία Σκολαρίκη, η οποία αδυνατούσε πολλά πράγματα να τα καταλάβει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είχε κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση. Προσπαθούσαν να της εξηγήσουν οι νομικοί του ΠΑΟΚ ότι στην περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής του κυρίου Γκαρθία, επειδή εκπρόθεσμα είχε δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να συμβεί και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και για να της το εξηγήσουν έπρεπε να καταλάβει και το τι ακριβώς ισχύει και με τις τιμωρίες των ποδοσφαιριστών όταν για παράδειγμα έχουν μία κόκκινη ή τέσσερις κίτρινες και πρέπει να χάσουν ένα παιχνίδι. Είναι το κλασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όταν έχουμε γυναίκες δικαστήνες σε ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Σε εκείνη τη διαδικασία γενικά δεν δόθηκε χώρος και χρόνος στις πλευρές να επιχειρηματολογήσουν. Και πολλά έτσι πράγματα τα οποία ήταν λογικά καταρρίφθηκαν πολύ πιο βιαστικά. Ίσως ήταν και από την πλευρά της κυρίας Σκολαρίκη μια διάθεση ουσιαστικά να πάει περισσότερο με το γράμμα του νόμου και με αυτό που καταλάβαινε. Δηλαδή το έπεσε ένα αντικείμενο, θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία. Δεν έγινε ανάλυση, ούτε δόθηκε χώρος και χρόνος στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε, ότι αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και γιατί τότε είχαμε μόνο από την πλευρά του ΠΑΟΚ, που ήταν βέβαια και ο απολογούμενος, γιατί απολογείται για τον ΠΑΟΚ, επιχειρηματολογία, και από την πλευρά του Ολυμπιακού
δεν χρειάστηκε να πούν σχεδόν τίποτα και οι δύο δικηγόροι. Εντάξει, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, υπήρχε τέλος πάντων ένα κλίμα εχθρικό για τον ΠΑΟΚ στην πρώτη εκδίκαση. Κάτι το οποίο τρέμαμε μη συμβεί και σήμερα. Όχι, σήμερα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε έτσι στην έδρα είχε πολύ μεγάλη διάθεση να ακούσει όλες τις πλευρές. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος. Εμένα μου έδωσε την αίσθηση πάρα πολύ έμπειρου. Να σας δώσω κάτι προς το τέλος, το οποίο είναι εκτός διαδικασίας, ότι μας έχει πει σε πηγαδάκι, γιατί προσπαθήσαμε και εμείς να μάθουμε παραπάνω πράγματα για το πότε θα βγει η απόφαση και το πώς ουσιαστικά είδε και εκείνος τη διαδικασία, ότι είναι 100% αντίθετος στους νόμους που υπάρχουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τόνισε πολλές φορές ότι αν κάποιος μπει σε μια διαδικασία και δει νόμους που αντίστοιχους που υπάρχουν στην UEFA και στην FIFA θα καταλάβει πόσο κακό είναι το δικό μας έτσι το σύστημα νόμων. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει άμεσα, μας είπε εκφράζοντας την άποψή του, για να είμαστε και εμείς πιο δίκαιοι, για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην κρυβόμαστε πίσω από ερμηνείες και πυροδοτούμε ουσιαστικά εντάσεις και στην πλευρά του κόσμου, γιατί και ο δικός μας ρόλος είναι πολύ σημαντικός. Ήδη η διοίκηση γραμμένου θέλει να αλλάξει τον ΚΑΠ και να τον κάνει πιο σαφή, εντάξει. Είναι μέσα στους στόχους αυτό. Και το ερχόμενο καλοκαίρι. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι που ξέρουν παραπάνω πράγματα το σημειώνουν αυτό, οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο και μακάρι να γίνει, γιατί έτσι θα αποφευχθούν και προβλήματα σε επόμενες δικαστικές διαμάχες το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα στην διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος πήρε τον λόγο. Είχε και πάλι σήμερα πάρα πολλούς δικηγόρους πέρα από τους δύο νομικούς εκπροσώπους, τον κύριο Πύρδα και τον κύριο Μαυρομάτη, που ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουμε συνηθίσει να εκπροσωπούν τον ΠΑΟΚ. Σήμερα υπήρχε ο κύριος Σημειοφορίδης, ο οποίος δεν ήταν στην διαδικασία που έγινε στην Super League. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επανέλαβαν πολλά από τα επιχειρήματα που είχαμε ακούσει. Νομίζω, αν θέλετε την άποψή μου, ότι η διαδικασία για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ σε επίπεδο επιχειρηματολογίας, επειδή τους δόθηκε παραπάνω χρόνος να εξηγήσουν τα πάντα και φάνηκε ότι ο πρόεδρος καταλάβαινε πολύ περισσότερο πολλά από αυτά που ισχυρίστηκαν, πήγε πολύ πολύ καλύτερα από ότι στην πρώτη δίκη απέναντι στην κυρία Σκολαρίκη. Ο ΠΑΟΚ τόνισε ότι δεν θα έπρεπε να είναι ο κύριος Καρθία εντός αγωνιστικού χώρου. Τόνισε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο και ότι με την υπηρετιότητα του διακόπτει το παιχνίδι και αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος που θα διαβάσει το φιλοαγώνα. Υπενθύμησε ότι ο ιατροδικαστής, με συγχωρείτε, που παρουσιάστηκε ως μάρτυρας και στην πρώτη δίκη που έγινε εξήγησε, και είναι κάτι πάρα πολύ λογικό, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ούτε πολυμορφωμένος ούτε δικηγόρος, ότι όταν υπάρχει η ρήψη αντικειμένου και υπάρχει εσωτερική αμοιχή, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα μελάνιασμα, ένα χτύπημα και εξωτερικά. Εσωτερικά δεν γίνεται να υπάρξει αμοιχή χωρίς κάποιο χτύπημα εξωτερικά. Τέλος πάντων, περιγράφηκαν όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά προσπάθησε. Στάθηκε καθόλου περισσότερο στο 15 λεπτό που κρυβόταν ο Γκαρθία? Γιατί αυτό δεν το άφησε η Σκολαρίκη ούτε δευτερόλεπτο, δεν ασχολήθηκε. Τονίστηκε πάρα πολύ γι' αυτό ότι ένας γιατρός του αγώνα, ο οποίος είναι διαπιστευμένος και από την Super League, είχε το δικαίωμα να μπει στα αποδυτήρια άμα χρειαζόταν για να εξετάσει τον προπονητή του Ολυμπιακού και δεν τον άφησαν, και αυτό είναι σίγουρα κάτι παράτυπο και κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει και ίσως δείχνει και το σχέδιο που είχε ο Ολυμπιακός, αυτό που υποστηρίζει και ο ΠΑΟΚ, να μην παίξει αυτό το παιχνίδι, να το τεινάξει αυτό το τέρπι στον αέρα. Και υπάρχει και μία μαρτυρία ενός από τους ανθρώπους, τους διασώστες που ήταν εκεί, ο οποίος... Που εμφανίστηκε σήμερα, και δεν ήταν την Παρασκευή. Δεν σε άκουσα. Την Παρασκευή δεν ήταν αυτή η κατάθεση η ενορκή? Όχι, όχι, είναι πρόσθετο στοιχείο. Με ενορκή κατάθεση ο συγκεκριμένος λέει ότι άκουσε τον κύριο Καραπαπά να λέει να πέσει κάτω στον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γκαρθία, και επίσης μεταφέρει και ένα περιστατικό το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό, ότι όταν ο κύριος Γκαρθία πήγαινε προς τα αποδυτήρια, ο ίδιος είδε τον κύριο Θεό, τον γιατρό του Ολυμπιακού, ουσιαστικά να βρίσκεται πάνω στην περιοχή που είναι κοντά το τραύμα και να κάποιος άνθρωπος του Ολυμπιακού να του λέει «μην το κάνεις εδώ, μην το κάνεις εδώ». Ουσιαστικά μην του κάνεις κάποια αμοιχή εδώ, ήθελε να αφήσει να εννοηθεί. Κάνει την μέσα στα αποδυτήρια και αυτό εξηγεί γιατί ο Ολυμπιακός κλειώθηκε 15 λεπτά στα αποδυτήρια. Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι σημαντικό ήταν το χτύπημα του Γκαρθία μεταφερόμενο. Ναι, αυτό έγινε και στον πρώτο βαθμό.
Παρότι η κυρία Σκουλαρίκη δεν θέλησε να το δει. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του παρέθεσε πάρα πολλές φωτογραφίες. Είπε θα πρέπει να διαλέξουν πού τραυματίστηκε ο κύριος Γκαρθία. Δεξιά, αριστερά, στο πάνω χείλος, στο κάτω χείλος. Μιλάνε για τραυματισμό στο άνω χείλος και φεύγει από το γήπεδο με βαβάκι στο κάτω χείλος. Είναι πράγματα ανεξήγητα. Επίσης ζητήθηκε και είναι πολύ θετικό και δείγμα της διαφοράς του συγκεκριμένου Προέδρου. Ότι από μόνος του είπε ο άνθρωπος ότι θα εξετάσω όλο το οπτικό ακουστικό υλικό που με έχετε παραθέσει. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκεί επέμειναν να εξετάσει μόνο τα επίσημα, τα οποία θεωρούν ότι είναι της Νόβα, τα πλάνα και τα πλάνα που έχει η αστυνομία. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι εξετάστε και αυτά, αλλά εξετάστε και τα βίντεο τα οποία σας παραθέτουμε εμείς. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό στο δημιουργείο με το βίντεο από τη θύρα 1, στο οποίο φαίνεται το πού χτυπάει αυτό το ρολό και το... Αν τελικά τον βρίσκει τον Γκαρθία, σε ποιο σημείο τον βρίσκει. Εγώ νομίζω ότι επειδή υπάρχει και ένα πλάνο το οποίο αναλύεται πάρα πολύ, είμαι σχεδόν βέβαιος και παίρνω την ευθύνη των λόγων μου. Εντάξει, δεν συμμετέχω στην ακροματική διαδικασία. Χτυπάει στον μπουφά του, στη συνέχεια τον βρίσκει κάπου ανάμεσα σε μάτι και χείλος. Όχι και, το βασικό, εκεί... όχι ο όγκος. Όχι, όχι, όχι. Ο όγκος πάει στο μπουφάν και στο μπουφάν και πάει... μετά υπάρχει χαρτάκι. Ναι. Μετά υπάρχει χαρτάκι. Να σας πω την αλήθεια, επειδή κάνουμε πάντα τη σύγκριση με αυτό που είδαμε και σε πρώτο βαθμό, το πόσο έτσι, βελτιωμένη ήταν η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ υπερασπιστικά, φάνηκε σε ένα βαθμό και από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι άνθρωποι του δεν είχαν και τόσα πολλά επιχειρήματα να πούν. Επανέλαβαν πράγματα που είχαν πει και σε πρώτο βαθμό. Στάθηκαν περισσότερο σε ότι όταν υπάρχει πτώση αντικειμένου, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, ακόμα και αν δεν έχει χτυπήσει κάποιος τόσο πολύ, υπάρχει πτώση αντικειμένου, οπότε θα πρέπει να διακοπεί ένα παιχνίδι και υπάρχει επαιτειότητα σε βάρος του ΠΑΟΚ. Επαναλήθηκαν για πράγματα. Προσπάθησαν να πούν ότι δεν υπάρχει πρόθεσμη δήλωση του Γκαρθία στο παιχνίδι και είναι κάτι στο οποίο δεν θα πρέπει να σταθεί ο δικαστής. Κάπως έτσι, ήταν σε πολύ καλό επίπεδο γενικότερα η όλη. Ασχολήθηκαν με το Σκουτεράκι, δεν ασχολήθηκαν. Τι είπε για το Σκουτεράκι ο Σκουτέρης? Είπε ότι ίσως θέλανε να με τρολάρουν και γι' αυτό το λόγο το βάλανε. Και απλά ο πρόεδρος είπε ότι είναι περίεργο γιατί βρεθήκαμε στο γήπεδο και το είδαμε το παιχνίδι, το οποίο δεν ξεκίνησε βέβαια ποτέ. Είδαμε όλα αυτά που έγιναν τέλος πάντων. Ότι είναι πολύ άσχημο που μπήκε γι' αυτό το Σκουτεράκι μέσα στο γήπεδο και δεν ξέρω πώς μπήκε. Αλλά ότι αυτό είναι κάτι εκτός διαδικασίας και δεν το αναφέρω, απλά απορία εκφράζω ως φιλάθλος. Δεν είπε ότι δεν το είδα, δεν το πήρα χαμπάρι όσο ήμουν εκεί? Δεν το αντιλήφθηκα? Όχι, ο ένας από τους δύο είπε ότι το αντιλήφθηκε. Ο άλλος από τους δύο είπε ότι χρειάστηκα στη συνέχεια να μου πουν για να δω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωραία, εκτίμηση δεν μπορούμε να κάνουμε, εννοείται. Όχι. Ήταν μια κανονική δίκη. Αυτό ναι, να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση, αλλά άμα σας μεταφέρω με πολύ επιφυλακτικό τρόπο ένα πηγαδάκι που έχει γίνει τώρα προς το τέλος, νομίζω ότι υπάρχει μία διάθεση να βγει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι θα πρέπει να βγάλουμε μία δίκαιη απόφαση. Είναι άσχημο πράγμα να αφαιρείς από μία ομάδα βαθμούς τους οποίους έχει κερδίσει το γήπεδο. Και είναι άσχημο πράγμα να τιμωρείς μια ομάδα όταν υπάρχει μια πτώση αντικειμένου την οποία θα πρέπει να εξετάσεις. Και στη συνέχεια, σε αυτή την κουβέντα, τόνισε ότι είναι ίσως άσχημο να υπάρχει και τιμωρία και στην περίπτωση του Ολυμπιακού που εξετάστηκε νωρίτερα σήμερα στις 4. Μήπως και αυτά τα επεισόδια που έγιναν προς το φινάλι του ντέρμπι με την ΝΑΕΚ, μετά το τέλος δηλαδή, έγιναν γιατί προκλήθηκαν και νωρίτερα οι οπαδοί από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Εγώ θα αισιοδοξώ μόνο στην απέχθεια που έχει ο Σκουτέρης, αυτό θα πω, στον ΚΑΠ. Και δεν θα δικάσει βάσει του γράμματος του νόμου, αλλά βάσει του πνεύματος και της λογικής. Αυτό πιστεύω εγώ. Και έχει επαναλάβει και 2-3 φορές ότι αν χρειαστεί να πάω σε κάποιον νόμο της UEFA και της FIFA, ο οποίος είναι πιο ξεκάθαρος από τους δικούς μας, ίσως το κάνω για να είμαι πολύ πιο δίκαιος στην απόφαση που πρέπει να πάρω. Ναι. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Βέβαια. Εντάξει, είναι πολύ έτσι, σωστό και πολύ καλό ότι μιλάμε για μια δίκη που έγινε με πολύ πιο σωστό τρόπο για τον ΠΑΟΚ και φαίνεται ότι μπορεί να έχει και πολύ πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Τώρα το ποιο θα είναι αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Επίσης για την απόφαση μας είπαν ότι αύριο 11 με 12 η ώρα το πρωί έχουν δώσει μια συνάντηση για να ξεκινήσουν να διαβάζουν και πάλι όλα τα στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολλά. Είπαν ότι
Μπορεί και από αύριο το απόγευμα να έχουμε, ας πούμε, κάτι, αν και δίνουν πολύ λίγες πιθανότητες σε αυτό. Αλλά σε συνέχεια της κουβέντας το θέμα έφτασε μέχρι και την Κυριακή το πρωί και εκεί τέθηκε ένα θέμα αν ο ΠΑΟΚ έβγαινε μια καλύτερη για εκείνον απόφαση, το αν θα μπορούσε να παίξει με κόσμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εντάξει, αν φτάσουμε σε τέτοια θετική απόφαση για τον ΠΑΟΚ, έχει διευκρινιστεί και από την πλευρά των ανθρώπων του Δικεφάλου ότι δεν θα είναι πρόβλημα τα εισιτήρια. Μια χαρά προλαβαίνει να βγάλει ο ΠΑΟΚ εισιτήρια και Κυριακή πρωί. Αλλά πρέπει πρώτα να δούμε την απόφαση. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού φεύγοντας από εδώ, σε πηγαδάκια δικά τους, τόνιζαν και εκτιμούσαν ότι η απόφαση δύσκολα να βγει μέχρι την Κυριακή, ότι θα πάει από Δευτέρα και μετά. Ή θα βγει Σάββατο, ή θα βγει Δευτέρα Τρίτη. Κυριακή δεν θα βγει ποτέ, πιστεύω. Γιατί και ο δικαστής αντιλαμβάνεται την αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει για μια ομάδα και έναν κόσμο που θα μαζευτεί 30.000 τελευταία στιγμή. Εδώ νομίζω ότι έχεις δίκιο, γιατί ίσως είναι και αυτό που είπες νωρίτερα για το πνεύμα του νόμου. Ότι πρέπει να αντιλαμβάνεται λίγο και το πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό το κοινή γνώμη, γιατί την Κυριακή είναι λίγο παράδοξο να το κάνει αυτό. Τέλος πάντων. Θα το δούμε. Ωραία, Γρηγόρη. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Όχι, όχι. Νομίζω ότι τα έχουμε μεταφέρει όλα όπως έγιναν κανονικά, οπότε είμαστε όλοι αναμονή. Τα φιλιά μου στο Μένιο να δώσεις. Εντάξει, έγιναν. Καλή συνέχεια. Έλα, φιλιά. Γρηγόρης Ατρίδης ήταν από την ΕΠΟ. Παρακολούθησε την εκδίκαση. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Δεν έχουμε το σοκ της περασμένης Παρασκευής που εγώ έπαθα αμόκ με αυτά που άκουγα και αυτά που έλεγε η δικαστήνα, η δικαστής. Σοκ πραγματικό, δεν πίστευα. Έπαθα σοκ σπάθα. Στο Χαρελά, όπως μας έπαιζε ο σπάθα, τι νόμιζα μας παίζει. Τι να πεις, ρε παιδί. Τι να πεις τώρα, έχει πέρασει δεύτερη μία το ποδόσφαιρο. Ναι, τρεις εβδομάδες τώρα, μια εβδομάδα ψάχνω να βρούμε εισιτήριο. Έκανε ο Ολυμπιακός αυτό που ήθελε. Μια εβδομάδα ψάχνω να βρούμε εισιτήριο. Τζάμπα μας κάνανε τα μπαλόνια, εισιτήριο, εισιτήριο. Τζάμπα μας τα κάνανε μπαλόνια, που ήμασταν πρώτοι, βρεθήκαμε μείον 5. Ωραία. Και τα παιδιά τώρα πρέπει να σφίξουν τα δόντια, να συγκεντρωθούν και να παίξουν να κερδίσουν μια ομάδα που δύσκολα χάνει. Σε κακό momentum βέβαια κι αυτή. Με κολοπεσωμένους παίκτες όμως. Χωρίς κόσμο, όπως όλα δείχνουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχουν ελπίδες. Ένα παιχνίδι είναι πάρτο, να πάει η πίεση σε αυτούς. Για να εξηγήσετε μου τώρα, είπες κερδίζουμε την ΑΕΚ. Ναι. Βαθμολογία. Εγώ πιστεύω από την αρχή, πριν ακούσω τη σημερινή διαδικασία, ότι το μείον 3 δεν θα υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Θα πάει στους 2 η διαφορά. Και αν την κερδίσει, την περνάει έναν. Αν τι την περνάει. Δύο, δεν κατάλαβα τι. Είμαστε μείον 5 τώρα με τις τιμωρίες και την ΕΤΤ. Ναι, ναι. Ωραία. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πάει μείον 2. Ναι. Αν επιστραφούν οι τρεις βαθμοί που πρέπει, πάει ναι. συνένα. Ναι. Η πίεση πάει στην ΑΕΚ. Πάει στην ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε σε αυτό δηλαδή. Αυτό ελπίζουμε. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε. Όλα είναι να καλά. Κερδίσει η ομάδα. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Να κερδίσει η ομάδα. Άρα με ένα βαθμό, άρα η ΑΕΚ θα έρθει για το χ εδώ. Για δύο αποτελέσματα πάει εδώ. Η ΑΕΚ έχει ευνοηθεί από αυτήν την ιστορία γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε βαθμούς, έχασε ψυχολογία, έχασε την έδρα του. Ναι. Ωραία, και πάει για δύο αποτελέσματα. Και πάνε τώρα αυτοί θα κλιμπαροδοθούν πίσω. Ναι, θα πάρουν ρίσκα, ρε φίλε. Ναι. Αλλά άμα φάνε το ένα μετά. Δύσκολα πάνω. Θα πρέπει να τα πάρουν. Γι' αυτό πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει δυνατά. Και έξυπνα δυνατά, όχι βλάχικα. Πάμε βούρ στο πατσά. Το μόνο θετικό που βλέπω εγώ στην ιστορία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πολλά και κλεισμένο. Έχει το know-how. Ξέρει. Ξέρει, ρε. Ξέρει πώς θα το δουλεύει. Και ψυχολογικά και ξέρω εγώ και σαν ομάδα και μηδέν απώλειες έχει. Μηδέν και σε εποχή που δεν βλεπόταν, εντάξει. Τα πήρε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πω, ρε φίλε. Πραγματικά σε βλέπω στεναχωρημένο. Τι έγινε, αγόρι μου. Το τραγούδι σου θυμίζει κάτι. τι είναι αυτό που ακούμε. Μακρόπουλο, ρε φίλε. Μακρό, έρχεται σήμερα. Εδώ. Σήμερα ξεκινάει. Σήμερα και αύριο. Και είσαι με τις φόρμες. Δεν θα πάω, ρε. Πάω σε αυτό. Δεν αυγώ. Έχω θέμα. Είσαι κουρασμένος. Πάρα πολύ. Δεν κοιμήθηκα χθες. Χθες γιατί δεν κοιμήθηκες, τι δηλαδή. Δεν κοιμήθηκα, φίλε, έχω περένταση. Έχω σπάσει τα νεύρα μου. Δεν είναι καλά τα πράγματα τα τελευταίες εβδομάδες, δεν τα βλέπεις. Είμαι στεσσαρισμένος, τι θα κάνουμε. Πολύ στρες. Τι νομίζεις εύκολα να διαχειρίζεσαι αυτό. Να έχεις 3 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα και να στο παίρνουν έτσι. Και να ακούς παράλογα πράγματα δεξιά και αριστερά και να διαβάζεις. Παράλογα όμως, φίλε, εντάξει. Δεν τα αγαπάει κανείς τον αθλητισμό σε αυτή τη χώρα, να ξέρεις. Από παράγοντες κυρίως, κανείς. Κανείς. Μόνο η τσεπούλα τους. Μόνο. Μόνο. Μόνο η τσεπούλα τους. Μόνο τσέπη. Εδώ και 30 χρόνια που είμαστε μέσα στον αθλητισμό. Δεν είναι φίλε όμως έτσι το πράγμα. Δηλαδή... ναι, σίγουρα δεν είναι έτσι. Είναι κρίμα κιόλας. Μα πρώτα απ' όλα φτιάχνεις το άθλημα
Και μετά περιμένεις να οικονομήσεις από αυτό. Χαλώντας το άθλημα δεν θα οικονομήσεις ποτέ. Θα βάζεις μόνο. Οι Γερμανοί λύθοι είναι που καθαρίζουν 2 εκατομμύρια σε κάθε παιχνίδι. Που το έχουν κάνει γιορτή. Ακριβώς. Εδώ η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν παίζει Χριστούγεννα αγώνα. Κάνουν 3 εβδομάδες διακοπές. Όχι, 3-8 μέρες τώρα διακοπές. Διακοπές είναι δυνατόν. Τη μέρα που όλοι θα είναι στο σπίτι. Και στη Γερμανία έχουν διακοπές λόγω κακοκαιρίας. Εντάξει, άλλο ναι. Αυτό. Εντάξει. Απλά είναι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ρε. Φίλε, εντάξει τώρα. Ναι. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια απελευθερώνεται το ποδόσφαιρο από τη Χούντα και πας εσύ τώρα και το κάνει ένα κάτω η Χούντα. Είναι αδιανόητο. Πώς να ηρεμήσω μετά, ρε, φίλε, πες μου εσύ. Πώς να ηρεμήσω. Που έχουν αποφασίσει να έρθουν να διακόψουν το παιχνίδι. Εσύ θα ηρεμούσε, είναι σου παίκτη. Το ορμούσα. Αφού, ξέρεις, αφού είδα ότι υπήρχε περίπτωση να φύγει από το αγωνιστικό. Πριν μπουν στη φύση. Φάω και όσες δώσω. Δεν έχει εκεί πέρα. Γιατί, δηλαδή ο Βιρίνια που ξέρεις το παιδί έσκασε. Ναι. Αν ήταν στη φυσούνα εκεί, θα άρπαζε κάποιον. Δηλαδή θα σπρώχνει κάτι, θα έκανε. Έγινε, και... πολλά έγινε αυτό το παιδί. Πολύ πινελίκη. Αλλά είχε αστυνομία. Αλλά πινελίκη, τι πινελίκη. Δεν όχι, είχε πινελίκη. Είχε αστυνομία στη μέση, δεν πιάστηκε χέρια. Με χέρια, ρε φίλε, ναι. Την πίνει από μακριά. Έχει μια δημιουργία, πού να πάει να πηδήσουν την δημιουργία. Μέσα από τη δημιουργία, τι θα σε σταματήσουνε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έλα μωρέ τώρα. Τι να σου πω. Ποιο από τη δημιουργία θα χωθεί. Ποιο θα χωθεί. Τι νομίζει, την ντουκιά και τέτοια. Αλλά τι να μου πει, ρε ποδοσφαιριστέ, 1,5 μέτρο. Αυτό είναι και αυτό. Μετά στα δικά σου. Ναι, το ξέρεις, μια φορά στο σεφ έπαιζα Παναθηναϊκό και πάμε στο σεφ και μας έριχναν κάτι πινελίκια. Μία, δύο, στο τρίτο πινελίκι ορμήξαμε. Ξέρεις πως πήγε η αστυνομία έτσι. Κλακ, μου μακριά. Και γελάγαν μετά. Μέσα στα αποδυτήρια. Ποια αποδυτήρια, στη φυσούνα ρε. Δεν έχει, εκεί μέσα στη φυσούνα είναι. Άμα βγεις από τη φυσούνα. Αλλά η φυσούνα είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Φυσούνα, ξέρω, 7-8 μέτρα. Δεν μόνο τον Ισαουράλδο πιάσανε να δίνει μπουνιά σε φυσούνα, ρε φίλε. Ποιον? Ο Ισαουράλδο, ένας Αργεντίνος που είχαμε. Ναι. Του κάνει ο Κουτρουμπής, έχουμε φάει 4 στο τελικό και παίζουμε με τον Παναθηναϊκό την Αριχονιά και του κάνει έτσι. Όχι στην Αριχονιά, στα πλέον αυτή τη ίδια. Ναι. Του κάνει έτσι. Μέσα στο τελικό φαίνεται, ναι. Τα 4 που φάγαμε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι, πάνε μαζί στη φυσούνα και του δίνει να του. Δηλαδή του γονάτισε. Συγγνώμη, έχει κάμερες μέσα στη φυσούνα. Είχε κάμερα έξω από τη φυσούνα που τραβούσε την πένανε. Και φάνηκε ρε φίλε, όπως πάει δίπλα του, του τη δίνει, μπαπ, και φαίνεται το χέρι που του τη δίνει. Έλα ρε. Γκαντέμις φίλε. Γκαντέμις. Γκαντέμις. Το βρήκε το πλάνο. Τέλος πάντων. Έχει γίνει μακελιό στις φυσούνες, τον Ισαουράλδο πιάσαν μόνο. Πολλές φορές έχουμε πιαστεί στα χέρια. Εννοείται, ρε, πάντα. Ρε. Και πάντα συνέχεια με τον Παναθηναϊκό ρε φίλε, τι να σου πω, σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Γιατί? Ξέρω εγώ. Και δεν ήταν και ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν και ομάδα που να πεις για μανούρα. Δεν είχε τσαμπουκά, δεν τα είδες. Είχε, αλλά δεν φαινόντουσαν. Δεν ήταν πολύ κύριοι. Ποιος ήταν ο Μουλοχτός? Γιώργος Καλαϊτζής. Αδερφέ. Ναι. Μάλλον, ναι. Αν μάλλον, ναι. Κυνηγούσε εκείνο τον Σόλομον, ήθελα να τον γουδάρει. Α, στον Άρη, πού παίζε. Ναι. Γιατί είχε χάσει τη μάνα του και ο Μαύρος τον έβριζε τη μάνα του. Τώρα μόλις είχε χάσει τη μάνα του άλλος. Να μην πρέπει να τον κουμαντάρουμε τώρα 5 άτομα τον Καλαϊτζή. 5 άτομα δεν μπορούσαμε να τον κουμαντάρουμε. Τον έπιασε. Τον έπιασε, τον έβαλε κάτω. Τον πάτσε δηλαδή. Επειδή και ο Σόλομο δεν ήταν ψεύτικος. Ναι. Θυμάμαι, γκάρι ήταν αυτό. Γκάρι. Αλλά επειδή ξέρω όποιο πέσει κάτω είναι. Έτσι και πέσει κάτω, πέφτει το. Το ποδοβολητό. Το ποδοβολητό. Τι να πω. Τι να πω και τι να κάνω. Είναι σε αυτά στον αθλητισμό υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον αυτά ρε φίλε, είναι αρσενικά. Δηλαδή... Είναι αυτό αρσενικά. Δηλαδή, πόσο, 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, μπαμ, 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 τελείωσε. Ξέρεις, χωρίζουν μετά, κάνουν οι πιο ψύχρεμοι. Ο Παταβούκας έμπαινε και ο πυροσβέστης μας χώριζε. Εκεί με καταντήσανε. Εγώ είμαι πυροσβέστης τα τελευταία χρόνια. Εκεί με καταντήσανε. τον Παταβούκα έτσι ο βράδυ, πυροσβέστη. Μήπως ήταν κιόλας, γιατί δίνανε κάτι θέσεις τότε στο Ξεκούδουνο. Όχι, στους διεθνείς. Είναι πολιτικός τώρα αυτός. Πού είναι? Είναι πολιτικός. Κατέβηκε βουλευτής, μετά βγήκε, μετά πού πήγε. Κικίλιας ήταν υπουργός ο κολλητός σου. Κικίλιας ήταν ο καλύτερος υπουργός δημόσιας τάξης. Ο καλύτερος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πήγα μαζί του. Ήμασταν στο Μάκη του Δρελιός στο μαγαζί. Που έχει ταβέρνα ψησταριά.
Και κατά τις 12.30 η ώρα ξεσμάζει ο άλλος να κλείσει. Το δίνει μια παραγγελία, ξέρω εγώ, 10 πιτόγυρα εκεί πέρα, ξέρεις, φτιάξει κάτι τέτοιο. Λέει πάμε σε ένα σώμα, στην πυροσβεστική. Στην πυροσβεστική. Ούτε με τους αστυνομικούς, ξέρεις, που είναι υποχρεωτικά να έχουν, ξέρεις, δεν είχε ο Κικίλιας. Και πάμε, χωρίς να ξέρει, χωρίς τίποτα, χωρίς ειδοποίηση. Φτάνουμε εκεί, φωνάει, κορνάρι, ξέρω εγώ, βγαίνει ένας έξω. Λέει μαζευτείτε όλοι, σας έβρα φαγητό, μπύρες, κοκακόλες, ξέρεις, δηλαδή. Και λέει φέρ μου και το χαρτί να δω ποιος έχει υπηρεσία. Και είχαν 6 άτομα υπηρεσία και λείπαν 2. Αυτοί οι 2 σφίξανε. Λέει πάρε τους τηλέφωνο τώρα να τσακιστούν να έρθουνε. Τους τιμώρησε τους 2 και τους άλλους 4 τους έδωσε 20 μέρες άδεια. Δηλαδή, επειδή κάνανε τη δουλειά τους 20 μέρες άδεια. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν αυτό, ήταν εκεί. Mm-hmm. Και τους λέει τιμητική άδεια, πώς το λένε αυτό, δεν ξέρω. Μια φορά είμαστε στο Πύλιο, Σάββατο βράδυ. Ήταν συγγνώμη, αλλά δεν κάνω πλάκα. Ήταν ο Κικίλιας, δηλαδή. Και όλοι. Σχολιόταν, όλοι, ναι, σχολιόταν, φίλε, αυτό. Τα παιδιά, να τους χαιρετήσει, να τους κάνει, να τους ράνει. Είμαστε στο Πύλιο μια μέρα, σε κατάσταση και τραγική. Δεν είχε ανάγκη από λεφτά και γι' αυτό δεν είναι και σκάρτους. Το νηστικό θα φοβάσαι, όχι το χορτάτο. Είμαστε στο Πύλιο και παίζουμε τρανς από το μεγάφωνο ένα βράδυ. Μπάρτι. Γίνεται μακελιό, πίνουμε τον κόλλο μας. Τελειώνει το πάρτι 7.30-8 η ώρα και κοιμόμαστε όλοι μέχρι τις 2. Δεν υπάρχει ξύπνιο άτομο, μέσα στο στρατόπεδο, 40 άτομα. Και έρχεται ο Λιτζεράκος, ένας πτέραχος. Και δεν βρίσκει κανέναν. Πουθενά. Πουθενά. Ραντάρ τώρα, φίλε. Τα πρώτα που χτυπά στον πόλεμο είναι. Χαμπάρι δεν θα είχαμε πάρει. Τίποτα, φίλε. Δεν βρήκε άτομο. Σηκωνόμαστε, εγώ με ξανθό τσουλούφι. Μπλούζα, πάω Νεάπολη. Βάψω μαλλιά σου, να. Είχα ένα ξανθό τσουλούφι στο στρατό. Το είχα λίγο έτσι. Προσεγμένο. Ναι, ρε, κάγκουρα, δεν πιτσιρίκα. Κάγκουρα. Αφού είχα κουρευτεί, ήθελα να έχω μαλλιά. Δεν μπορούσα να μην έχω μαλλιά. Ήθελα να έχω μαλλιά. Αυτόν αξιωματικό υπηρεσία, ο οποίο ήταν πιο λιώμα από όλου, τον ξέσκισε. Τον ξέσκισε, φίλε. Εγώ στο μεταξύ είχα ξεφύγει εντελώ, φορούσα αυτέ τι τολές για τη φωτιά. Και πήγαινα, δεν είχε κάτι ασημένιες. Ναι. Και πήγαινα στα φυλάκια και πηδούσα μπροστά στο σκοπό ξαφνικά έτσι. Νόμιζε ότι εξωγήινος, ναι. Δεν πυροβολήσει κανένας. Και ήρθε ο άνθρωπος και δεν βγήκε κανέναν. Φάγαμε που. Ο αξιωματικός την πλέον σε άσχημα, εμείς 10, 15, 20, 25 αυτού και βγαίνουν. Εντάξει. Εντάξει, μαζέψαμε 120 στην αεροπορία, δεν κάναμε καμία. Καμία δεν έκανα. Αεροπορία, δόντι, Τι δόντιες, δεν πάτε πουθενά, ρε. Δόντι, αεροπορία, εσύ και ο Γάμπας. Εσύ και ο Γάμπας πήγατε αεροπορία. Ο Γάμπας δεν πάει πουθενά. Αεροπορία. Ο Γάμπας τιμωρία πρέπει να είναι. Δεν υπάρχεται. Γιατί, ρε. Ραντάρ είχα. Πρώτη μέρα με διώξανε. Έχει το κυλικείο. Είναι τα ραντάρ στο Πύλιο. Είναι ψηλά τα ραντάρ μέσα, σε τούνελ. Και έχει και κάτω τα γραφεία που ήταν άπλα, μέσα στο δάσος. Ναι. Και όταν κάτσω εγώ εδώ, ρε. Και πάω εκεί πέρα, πατάω το κουμπί. Η Λίγκα δεν έκανα. Μου λέει, πατάς να το σκουμπί. Το βλέπω, λέω. Μετά του φώναζα. Έχει κάτι Τούρκους εδώ, κάτι Τούρκους. Κινούνται. Φώναζα εγώ κάτι τέτοιο. Με διώξατε. Με πήγαν στο τμήμα ασφαλείας. Του λέω, δεν είμαι για εκεί. Βάλε με εδώ. Και έγινε καντινιέρης, φίλε. Το δόντι πρέπει να είναι ελεφαντόδοντο. Υφυπουργό είχα. Εντάξει. Καλώς ήμουν. Ένα τηλέφωνο ή πέσαν 2-3. Όχι. Ένα έφτανε. Ένα έφτανε. Είχα έναν ενεργάτη, Πασόκ, πάντα ο εργάτης κάνει δουλειά για τα ψηλά και έναν υφυπουργό. Αποστολάκι το λέγανε, Αποστολάκι νομίζω. Θυμάσαι. Ένα Αποστολάκι. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα για περισσότερες ιστορίες από το στρατό του Κόλκα σε λίγο. Τι θέμα έβαλε στο G-Point, Γιάννη μου, τι θέματα έβαλε. Το G-Point βάζουμε πάρα πολλά θέματα. Mm. Σήμερα μας έκανε την τιμή ένας φίλος συμπαίκτης εθνική ομάδα, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο Παπ ή αλλιώς Παπαίο όπως το φωνάζουμε εμείς. Mm. Αυτός είχε κάνει μια ταρζανιά 20 χρονών, επειδή δεν έπαιρνε, δεν τον είχε δώσει ο Κόκαλης 500 εκατομμύρια που ήθελε. Mm. Σηκώθηκε και έβηκε στην Κίντερ, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Έχοντας συμβόλαιο. Έχοντας συμβόλαιο, έχοντας βρήκε ένα νόμο, άμα υπάρχει, δεν υπάρχει, ξέρεις τώρα, ό,τι να είναι.
Τον μπερδέψαν εκεί κάτι μανατζαρέοι και σηκώθηκε πήγε στην Κίντερ. Και επειδή όλοι το ξέρουμε τόσα χρόνια, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς την ιστορία τι είχε γίνει, μας την έγραψε. Μπορεί να μπείτε μέσα gpavlapoint.gr για να τη διαβάσετε, όπως πολλά ακόμη. Αδύνατος τότε που τη βλέπω, μετά πήρε τα κιλά. Ναι. Δεν είχε αθλητικά προσόντα καλά, αλλά ήταν σαν φάνης Χριστοδούλου ήταν. Όχι τόσο ταλέντο, αλλά ήταν τέτοιο τύπο. Ήταν αυτό το ότι δεν φαίνεται. Πήδαγε πάρα πολύ ψηλά, ήταν πολύ γρήγορο. Αλλά είχε πάντα αυτά. Ήταν πλαδερό, δεν ήταν στεγνό. Τότε σήκωνε τέτοιου αθλητέ τον μπάσκετ ακόμα. Τώρα δύσκολο. Ναι, ναι. Τώρα πρέπει να είσαι αθλητικό πολύ. Είναι πολύ γρήγορο τον μπάσκετ. Ναι, πρέπει να είσαι αθλητή πρώτα και μετά. Τότε τι άμυνε υπήρχαν. Περιστροφές γιατί δεν είχατε. Είχαμε, πάντα υπήρχαν περιστροφές. Ναι, pick and roll και τα λοιπά. Pick and roll δεν υπήρχε. Υπήρχαν οι shooter και κάναμε πολλά screen, δηλαδή κάναμε και τρία screen για ένα shooter. Έτριχε ο shooter γύρω-γύρω και παίρναγε από τους ψηλούς. Ποιος το ανακάλυψε το pick and roll? Δεν ξέρω ποιος το ανακάλυψε, αλλά αυτός που το τελειοποίησε ήταν ο Ιφκοβιτς. Αυτός το έβαλε πολύ στο παιχνίδι, το έκανε μόδα. Όπως ο ίδιος, ο Ιφκοβιτς, έχει απαγορέψει στη Σερβία στις μικρές ηλικίες να παίζουν pick and roll. Γιατί? Γιατί το pick and roll είναι μόνο δύο άτομα. Wow. Και έχει απαγορέψει το και πολλά χρόνια. Δηλαδή τιμωρείται με τεχνική ποινή αν μια ομάδα παίζει pick and roll στα παιδικοεφηβικά, μήνυκες αυτά. Αυτό τι για να βελτιώσει το συνδυαστικό τους, να μην είναι ναι, ατομικό. Ναι, να είναι ομαδικό, να είναι και οι πέντε παίχτες να είναι σε κίνηση. Να δεις το παιχνίδι, άμα χρειαστεί να βγάλω μια επίθεση pick and roll, θα με τιμωρήσει. Ναι, στα παιδικά, ναι, είναι τεχνική ποινή. Παίζουν ένα still motion, δηλαδή πάσα κόψιμο, πάσα κόψιμο, δίνω πάσα, κόβω και όποιος έχει καλό κόψιμο και είναι πάλι δυνατότερος από τον άλλον. Που σε αυτές τις ηλικίες μετράει πάρα πολύ. Άμα είναι κάποιο παιδί πιο ανεπτυγμένο. Και ηλικία, είναι μία χρονιά. Καλά, ναι, μία χρονιά είναι. Εγώ όταν έπαιζα εφηβικό, έπαιζα άλλη θέση. Ναι, ρε, έπαιζα πιο εύκολη θέση. Όταν ήμουν παιδικό. Κοίταξε έπαιζα διαφορά τώρα που το λες. Ναι. Θυμάσαι, παλιό, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα που κερδίζαμε χρονιά. Ναι. Όποιες έχουν κινηθεί μέχρι Φεβρουάριο. Όχι εμείς, είμαστε Ιούνιο και μέχρι Φεβρουάριο. Ναι. Ο Ρετζιάς είναι γεννημένος το Γενάρη και κέρδιζε χρονιά. Ναι. Και επειδή ήταν πάντα με μεγαλύτερους, όταν παίζαμε εμείς, πήγαινα εγώ πρώτη λυκείου, ξέρω εγώ, αυτός πήγαινε δευτέρα λυκείου. Ήταν εντελώς διαφορετικό το σώμα του από ότι ήταν, ερχόταν το δικό μου την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, όσοι δίναμε για αυτός, εγώ την είχα την επόμενη χρονιά. Ναι. Βέβαια, μετράει, φίλε. Μετράει πάρα πολύ. Και μετράει γιατί έχει καλύτερο ανταγωνισμό. Ναι. Όταν είσαι μικρότερος, έχεις ανταγωνισμό. Εγώ σου λέω, έπαιζα, ξέρω, οχτάρι στο παιδικό και στο εφηβικό έπαιζα, ναι, έπαιζα στόπερ και ξάρι. Αμυντικά δηλαδή πήγαινα. Δεν μπορούσα να δημιουργήσω, όντας πιο αδύναμος. Ναι. Εντάξει, έπαιζα βέβαια με τρία χρόνια μεγαλύτερο, αλλά για μία σχέση, εντάξει. Τότε μετρούσε. Μετά τα 20 δεν μετράει τίποτα, μετά τα 18. Μετά τα 17 δεν μετράει τίποτα, είπαμε. 17 προς 18 τελειώσαμε. Δύσκολα μεγαλώνεις. Γίνεσαι καλύτερος, πολύ καλύτερος. Όσο προπόνεις και να κάνεις. Φίδεξες ποια δουλειά ευημερία αυτή την περίοδο? Του Παπατζή. Ναι, όχι, όχι. Του γράφω σχόλια κάτω από το blog. Πρέπει να παίρνουν 500 άτομα μεροκάματο. Τι? 500 αυτοί εδώ, κάποιος πρέπει να παίρνουν μεροκάματο. Υπάρχουν άτομα που παίρνουν μεροκάματο από αυτά. Συγγνώμη, πληρώνουν. Πληρώνουν οι ομάδες κάποιους για να γράφουν αυτό το πράγμα. Ναι. Σοβαρά, μιλάς. Ρε φίλε, εγώ άλλο γράφω, άλλο βλέπω στο σχόλιο πάντα. Δεν μπορεί αυτό να μείνει στημένος. Βλέπω παραδείγματος χάρη σχολίασα άλλη ομάδα κάπως και ναι, μου το χρέωσε άλλη ομάδα. Ότι το είπα σε αυτούς. Στημένα εκεί. Τίποτα πολύ, αυτό το ίντερνετ καλό χρυσό, αλλά πολύ, πολύ λάσπη, ρε φίλε. Δεν το είχα φανταστεί, γιατί δεν με πέρασε από το μυαλό αυτό ότι... Ούτε εμένα, ούτε εγώ το πίστευα ότι θα φτάσουμε εκεί. Ο Γιάννης τι καθαρίζει, φίλε? Εδώ βλέπω γράφεις 25-26 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από την ομάδα. Ναι. Είχα μια 15 γύρω γύρω. Με την εφορία. Πάντα είναι με την εφορία. Στην Αμερική την πληρώνεις εσύ την εφορία σου.
Ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα. Από αυτά παίρνει τα 17,350, τα 50% είναι εφορία. Ναι, ναι. Από τα 17. Κάπου εκεί είναι, γιατί αναλόγως ποια πολιτεία είναι. Πάνω να δεις πόσο γάτι είναι Αμερικάνοι, ρε παιδί μου, σε αυτά τα θέματα. Τι. Πότε έγινε το τσουνάμι του Κατρίνα. Θυμάσαι πριν, ναι. 7-8 χρόνια ξέρω πόσο έγινε. Βγαίνει τότε, ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Μπους. Ναι. Και λέει, όποιος πάει να μείνει εκεί, στους πλούσιους δηλαδή, από τους πλούσιους ανθρώπους, όποιος φτιάξει σπίτι σε αυτή την πολιτεία και σε αυτά, θα έχει 35% εφορία. Κατευθείαν. Αντί για 50% εφορία. Ευελιξία, ναι. Κατευθείαν, δηλαδή για να αναπτυχθεί γρήγορα. Να αναπτυχθεί γρήγορα. Και τέλος πάντων, εκείνη η χρονιά πήγε στο Γιάκοβιτς, στη Νέα Ορλεάνη. Εκεί έγινε δηλαδή. Αλλά αυτός πήγε σαν, ξέρεις, ανταλλαγή πήγε εκεί πέρα. Εκεί που πήρε σπίτι, στη Συνοικία, ξέρεις, όλο μια μαζί. Απλά η θάλασσα, ναι. Τα θάλασσα έβλεπε. Όχι ρε. Σε αυτό το που φτιαχτήκαν, ξέρω εγώ, 50 σπίτια. Ναι. Έμεινε δίπλα Αντζελίνα Τζολί, όλοι ηθοποιοί. Πολύ διάσημοι, δεν πάτησα ποτέ βέβαια. Το αγόρασαν για το πρόγραμμα. Το αγόρασαν, πήγαν εκεί πέρα τα δικαιώματά τους να ψηφίζουν εκεί. Και έτσι μέσα σε 2 χρόνια... Ξεραχτίστηκε ο τόπος. Όλος. Που έπαιθε τρομερή ζημιά. Δεν το λέω το Σέρβο, εκεί πώς πήγες ρε φίλε. Του κάτσε. Του κάτσε εκεί. Ναι, έφυγε τώρα. Τώρα είναι στο Σακραμέντο. Τώρα είναι Σακραμέντο, ναι. Αυτή η δουλειά, ρε φίλε, πώς θα την κάνουμε κι εμείς. Βοηθός τεχνικού διευθυντή. Wow. Πέταξε, είναι με τσουκράνα κανονικά. Ναι. Βοηθός τεχνικού. Και ο Ντίβα τεχνικός διευθυντής, δηλαδή πρέπει να είναι όλη μέρα ζάρια. Αυτά. Όχι, ρε. Κοίταξε, κάνουν δουλειά γιατί έχουν 20 άτομα που δουλεύουν από κάτω τους. 20 διαφορετικοί σκάουτερς από 10 παίκτες ο καθένας. Που μιλάω, είναι όλη η μέρα μπροστά στο κομπιούτερ και βλέπει παίκτες. Όλη η μέρα. Σου έχω πει ποια είναι η ομάδα που το κάνει καλύτερα αυτό. Ποια? Η Πόρτο. Η Πόρτο. 180 άτομα. Αρχισκάουτερ, τσεκάρουν μετά οι 10 chief scouter και μετά έτσι. Τεχνικοί διευθυντές και πρόεδρος στο τέλος. Και οι καλύτερες ακαδημίες είναι ακόμα το Άγιαξ. Ισχύει αυτό ή ήταν πριν 15 χρόνια. Ο Άγιαξ είναι μια κλασική ακαδημία, ρε φίλε, που βγάζει ποδοσφαιριστές που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, είναι καλή ακαδημία. Αλλά πλέον η Σεβίλη είναι δυνατή. Για μένα, Southampton είναι δυνατή για μένα. Σεβίλη, Καγαζά Φερνάντο. Ξέρεις ότι αυτό είπα στο Τζιάρτα. Όταν έπαιζε ο Τζιάρτα, έπαιζε στη Σεβίλη. Ναι. Και μετά από μερικά χρόνια έπαιξα και εγώ στη Σεβίλη. Mm. Και πήγα και διάλεξα το ίδιο σπίτι που είχε ο Τζιάρτα. Έμενα στο σπίτι του Τζιάρτα δηλαδή. Ναι. Είχε ρεύμα. Είχε. Το είχε πληρώσει, εντάξει, καλό είναι. Τα πληρώνουν οι ομάδες, μην αγώνεσαι. Καλά, όχι όλες, γιατί εδώ δεν έχουν ρεύμα εμείς οι παίκτες. Ποιοι? Δεν έχουν ρεύμα. Πόσα παιδιά έχουν μείνει από ρεύμα και τέτοια. Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ υπήρχε παίκτη. Και εμένα με το άφησαν σε ομάδα βόλεϊ που έτρωγε στο γείτονα. Στον ΠΑΟΚ, ρε, εμένα με κόψαν το ρεύμα. Κάτι, στο Παρατάκι κόπηκε το ρεύμα. Παλιά, με το φίλο στον Παρατούδη. Τον κολλητό σου. Πασόκ ψηφίζαμε. Πο, πασοκάρα εκεί ψηφίζαμε. Βάλαν και του μαύρου να ψηφίσουν. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, ο Σάκλεφορντ πήγε. Ορθόδοξο Πασόκ έδωσε. Δεν ήταν ο Σάκλεφορντ. Ψηφίσαν οι μαύρου στο Παράντο. Μα πήγε, δεν σου είπα που μα πήγε. Μα λέει κάνει εγγένεια το Χάιατ. Ντυθείτε, κάντε ράντε. Ντυνόμαστε με κουστούμια, ξέρεις, έτσι ωραία. Και θα κάνουμε και την παρουσία σε ένα κρασί. Πάω, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Είπαμε το συγχωρημένο του Κασιμάτι ήταν αυτό, ναι, για λίγη. Και πάμε. Και είχε ομιλία ο Τσοχατζόπουλος. Πήγαμε σε ομιλία του Τσοχατζόπουλου. Ο οποίος σε μια παρουσίαση της χορηγίας της ΕΚΟ έχει 4 στη γωνία. Και Βάσο Παπαντρέου στο τραπέζι μας, ναι, Βασούλα. Ναι, 4 στη γωνία. Η γνωστή. Πει, ό,τι και να λέει, δηλαδή αν πει θέλω να κατουρίσω, χειροκρότημα. Συμπάγαν και άλλοι χειροκροτούσαν. Κλακαδόρη, ναι. Κανονικά. Μεγάλο Πασόκ φιλοσχολή. Μας πήγε, σου λέω, πήγαμε και μπαίνουμε μέσα και είναι όλοι οι κάφροι πασοκτζίδες. Δεν υπάρχει. Και εμείς περιμένουμε, οι μάροι μας λέγανε πότε θα κοψούμε την κορδέλα. Τι κορδέλα, δηλαδή, τι να τους πούμε τώρα. Δηλαδή. Το ποδόσφαιρο το έχει κουβαλήσει μόνο το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο άκου εδώ τι έχει γίνει. Το θυμήθηκα όταν με το Διαβαλκανικό. Όταν ήταν ο Μπάγεβιτς, τότε άνοιξε το Διαβαλκανικό. Ναι. Και μας καλέσανε. Ναι.
έγινε του ΠΑΟΚ. Χορηγός ναι. στον ΠΑΟΚ. Πρώτα. Τώρα είναι του Ολυμπιακού. Και πάμε και μας δίνουν μια κάρτα υγείας εφόρου ζωής. Ναι. Για τα πάντα στους αθλητές. Ναι. Παίχτες, προπονητές, τα ναι. πάντα όλα. Και μας είπαν ότι μπορεί να έρθουν και η οικογένεια. Πρώτος βαθμός συγγένειας όμως. Ναι. Όχι... Όχι πια ακόμα να είναι συγγενείς, ναι. ναι. Και πάει ο Μπάγεβιτς και φέρνει καμιά 40 άτομα σόι, ναι. Σέρβους, και τους στέλνει να κάνουν εξετάσεις, τα πάντα. Έκανα δύο-τρεις, ήταν άρρωστοι. Ναι. Και τους βάζει μέσα να γίνουν καλά, δηλαδή τζάμπα όλα. Έρχεται ο Αλεξόπουλος, νομίζω τότε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Λάκης Αλεξόπουλος. Στέλνει μάλλον το manager, τον team manager, και μας μαζεύει τις κάρτες. Λέει αύριο μεθαύριο φέρτε όλες τις κάρτες, λέει γιατί έγινε ένα λάθος, να τις κάνουμε ένα καινούριο. Και ο... ήταν επίσημο αυτό, αληθινό ήταν αυτό. Τις γυρίσαμε όλοι. Και καλά να μας βάλουν τσιπάκι μέσα. Και δεν τις πήρατε ποτέ πίσω. Και έτσι ξαναπήραν πίσω. Είπε ψέματα. Όχι. Νευρίασε το αφεντικό. Λογικό δεν είναι. Και μας τα πήρε πίσω και τη χορηγία και όλα. Α ναι. Ναι, όλα, όλα. Δεν το σέρβω. Όποια χάρη πέρα... στον. Επειδή έκανε αυτό. Εννοείται ότι δηλαδή θα νευριάσει. Και εγώ θα νευρίασα. Είπα θα κάνω τους αθλητές μάγκες και τις γυναίκες. Άτομα κανένα δυο ήταν χοντρά, άρρωστοι, ξέρω εγώ ότι είχαν οι άνθρωποι καημένοι, ξέρω εγώ. Κάθισαν και μέσα που είναι 500 ευρώ. Μέσα. Το... 550 ευρώ πλήρως αγόρε. Ναι. Παρεξηγήθηκε ο φίλος. Τι. δεν το είχαμε γράψει στο site ότι. Και παρεξηγήθηκε ένας γιατί μου λέει: τα πλήρωσε. Ναι, εγώ τα πλήρωσα. Μεγάλε, εγώ ήμουν άρρωστος. Ποιος τα πλήρωσε. Γιατί δεν παρεξηγήθηκε. Ένας εκεί σχολίασε. Για την τιμή. Όχι για την τιμή, το ότι πλήρωσε. Δεν έπρεπε να την πληρώσω τότε. Να παρεξηγήσω τόγκα. Να δώσω τόγκα. Τι αυτή είναι η τιμή, τι να κάνουμε τώρα. Έχει παραξενιές, εντάξει, μην ψάχνει τώρα. Ναι, μωρέ. Έχει παραξενιές. Τέλος πάντων. Πώς το λέμε ρε, τώρα τον πρόεδρο από το Διαβαλκανικό. Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλο, αυτό θα μάζεψε τις κάρτες. Τι έτσι κάνει, ρε, άμα μου σου έχω πιεσέ να φέρω μου το πρώτο βαθμό και μου φέρεις όλο το χωριό, τι θα κάνω. 40 άτομα, ούρλιαζε. Δεν το σέρβω, ρε. Μετά να δεις ο Αλεξόπουλος τρελάδι, φωνάζα. Εντάξει, ήρθε εδώ ο Μπάγεβιτς, ξεκλείσε. Πήρε όλα τα λεφτά της Θεσσαλονίκης πήρε. Εδώ μας πήραν παίχτε ρε φίλε με ένα δες που δεν είχε ομάδα το πλάκα μας κάνεις. Ο Μπράντιτς, άστο. Και δεν έπαιξε ποτέ. Δηλαδή να ήταν και καλό θα πάει στο διάολο. Τον σπάστη τον πλήρωσαμε δύο φορές. Μετά πήγε στον Αρή, ο Μπάγεβιτς. Πήγε πολύ πιο μετά. Ναι, πήγε όμως. Δεν το φτάναν τα λεφτά. Εδώ ήθελε και. Ακόμα στην ΑΕΚ. Καλά, εννοείται είναι αυτό. Επειδή μιλάνε για περηφάνεια και τέτοια. Ναι, τέλος πάντων, άστο με το αναλύσουμε, δεν είναι τη ώρα. Μπάσκετ δεν έχει λοιπόν. Ακυρώθηκε. Έμαθε τι έγινε. Ακυρώθηκε. Δεν έχει το ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Το ΑΡΙΣ ΠΑΟΚ που θα γινόταν με κόσμο. Εντάξει τώρα. Την άπεις. Έβαλε απευθείας γκολ με φάουλ μου λέει ο Μπράντιτς. Ναι, ρε, έβαλε. Στο 1-3. έβαλε, ναι, όντως. Ήταν γκολ. Ωραίο τώρα κυριακάτικο παιχνίδι τώρα. Εντάξει, ήταν και το ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Θα έχει κόσμο στον δρόμο, θα γίνονται με κέντρο. Κάνε το Σάββατο. Κάνε το Σάββατο, δεν το ξέρουν τι γίνεται. Ναι. Τώρα δεν μπορεί η ΕΡΤ να τα αλλάξει. Όχι η ΕΡΤ, ο Σάκη κοιμήθηκε ορθίως, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Η ΕΡΤ είναι τώρα, ο Σάκη είναι. Ο Σάκη και... πρώτα απ' όλα, ρε φίλε. Τους ρωτάνε. Ο Σάκη θα έπρεπε να οργανώσει και το έργο έτσι. Δηλαδή Τετάρτη έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Κασίγεκα. Ναι. Ωραία. Σάββατο θα είναι καλά η ομάδα. Παίξει το. Βέβαια, τι. Ναι. Τι είναι ποδόσφαιρο που θέλει 6 μέρες ρεπό. Ωραία, και να κερδίσει και μια μέρα για να πάει στην Τουρκία μετά. Βέβαια. Δεν έγινε αυτό, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να υπάρχει δικαιολογία, εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, γιατί. Δεν υπάρχει δικαιολογία, είναι τη ΕΡΤ. Αν η ΕΡΤ αποφάσισε, αυτοί να αποφασίσουν, άστα. Κοίταξε, όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι και στο μπάσκετ. Η τηλεόραση αποφασίζει. Δεν είναι πάντα έτσι, εντάξει. Πάντα έτσι είναι. Τώρα, μια φορά, μα υπάρχει μια εξαίρεση, δεν είναι. Αλλά... Αν παίζει ο ΠΑΟΚ Πέμπτη και θα του θέλει να παίξει Δευτέρα και θα πει τηλεόραση θα παίξει Κυριακή. Τι λες, δεν γίνεται. Εντάξει, συνεννόηση γίνονται αυτά. Δε. Εντάξει, συνεννόηση, αλλά είναι δυνατόν αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι δεν θα παιχτεί παιχνίδι. Ναι. Έχουν γίνει, όργια, μέρα... όργια με την απόφαση. Αυτό το Λαύριο θα πάμε, να ξέρεις, και θα είμαι πίσω τον πάγκο του Λαυρίου. Θα πάμε στο ΠΑΟΚ Λαύριο. Αυτοί γιατί αλλάξανε
Πώς το λένε. Αυτοί οι φίλοι κάνανε τη μανούρα, βρίζανε τον Άρη. Χάσανε μέσα εκεί, γιατί γέλαγε ο προπονητής. Αυτό μπορώ να το χωνέψω ακόμα, το θυμάμαι τώρα, μια ζωή αυτό. Δεν πειράζει, καλό μαζί. Με τρίποντο του Βασιλόπουλου, που ίσως παίζει την ΑΕΚ τώρα. Έρχονται εδώ πέρα, τρώνε 20 που ο Άρης δεν μπορεί να στρίψει. 20 και κατηγορούν τον Άρη για τραμπούκο. Ναι, μα εδώ αφού βγαίνανε παντού σε όλα τα μίντια και βρίζανε. Όλοι οι παίχτες, προπονητές, δημοσιογράφοι, όλοι. Ναι, ωραία. Και πάνε χθες με τον Λιχναρά που είναι κουμπάρος του Γιαννάκη και λένε όλα καλά. Ο Άρης Λιχναράς με πού ήταν. Δικηγόρος τον Άρη. Εγώ νόμιζα ότι δεν ζήρε. Δεν το Λιχναρά που τον είχαμε στο Μπζακ. Αχ, ναι, ρε φίλε. Ρε, ξέρεις τι έκανε αυτός. Τι. Στο Μπζακ. Για λίγη. Αυτός είχε τα γραφεία μας, ήταν μέσα στο γραφείο του. Ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, γι' αυτό τρελάθηκε εκεί τους κυνηγούς και έκανε όλα αυτά που έκανε στο Ψάκ που ήθελε, που τρελάθηκε το παιδί. Το ρώτησε ένας πιτσιρικάς στο Λάζαρο του Παπαδόπουλου και το λέει έχω ένα πρόβλημα, ξέρεις, με την ομάδα, με πληρώνει, δεν με κάνει, είμαι ελεύθερος. Και λέει ο Λάζαρος, ας πάρε ρε παιδί μου, ξέρεις, τηλέφωνο στο Ψάκ. Εντελώς έτσι εύκολα, τυχαία. Λέει παίρνω, δεν του σηκώνει κανένας. Μου λέει παίρνω. Και τώρα, άμα μπει η ιδέα, ξέρεις τώρα, άμα μπει Λάζος κάτι στο κεφάλι του Ρώσου, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Και αρχίζει και παίρνει τώρα. Τώρα μιλάμε, παίρνει. Δηλαδή, 20 φορές το λεπτό. Τα κατά. Δεν γίνεται τίποτα. Βρίσκει, ξέρω εγώ ποιον βρίσκει, έναν λέει τι γίνεται για αυτά, που είναι ο Ψάκ, τι είναι ο Ψάκ. Γιατί για μια δεκαετία, από τότε που σταμάτησε ο Φασούλας και ειδικά ο Φασούλας, ο Ψάκ, ούτε ξέραμε ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος δεν ήταν ή τι ήταν. Αλλά σε αυτά είστε όλοι αυτοί, τέτοια ξέρω. Ναι, ας το. Να μην ενοχλούμε. Και μαθαίνει ότι είναι ο Αλβέρτης, πρόεδρος του Ψάκ. Παίρνει τον Αλβέρτη, καλά ρε, το λέει, είσαι πρόεδρος του Ψάκ. Λέει, ήμουνα, όχι ρε, λέει, ήμουνα την προηγούμενη διετία. Όχι, λέει, είσαι ακόμα, ούτε Αλβέρτης δεν ήξερε ότι είναι. λέει, αυτό είναι τηλέφωνο του Λιχναρά. Και λέει, τι είναι ο Λιχναράς. Ο μάνατζερ, γιατί είναι μάνατζερ ο Λιχναράς. Λέει, ναι. Τον παίρνει τηλέφωνο. Λέει, ναι, λέει ο Ψάκ εκεί. Ναι, λέει, ποιος είναι ο Λάζος. Άρα, ο Λάζος, τι γίνεται. Τον αρχίζει το ψήσιμο να τον πάρει παίχτη. Ναι. Το λέει, ποιος είναι, λέει, ο γραμματέας γι' αυτό. Α, λέει, σύζυγός μου. Τι σύζυγός σου, λέει. Λέει, εσύ είσαι ο νομικός σύμβολος του Ψάκ. Η γυναίκα, τα γραφεία που είναι, λέει, εδώ στο γραφείο μου. Λοιπόν, έπαιρνε η νίκαια, τηλέφωνα, όλα εκεί, στο και ήταν μέσα στο γραφείο του Λιχναρά. Μπράβο, φίλε. Ο Ψάκ. Συγχαρητήρια. Ορίστε. Έχει τρελάθει ο Λάζος, για άρεσε και τα έκανε. Αυτός δεν ήταν μάνατζερ του Σέρφ όταν τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Πολλών είναι, ναι. Αυτός έβγαζε νόμους εναντίον των ελληνοποιήσεων, ξέρεις αυτά, και είχε 10 Σέρβους μάνατζερ. Και ήταν μάνατζερ από 10 Σέρβους. Αυτός λοιπόν κατέθεσε, Γιάννη μου. Τέλος πάντων, μην τα κρεμάσουμε. Τον κύριο Άρη. Ναι, πάμε. Τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Σβήνουμε σπα πριβέ. Κολέτη 24, στο Ανσαλόνικα δίπλα. 5:30-5:80. Ξεκούραση, χαλάρωμα. Πήγαμε προχθές. Αποφόρτιση. Πήγα προχθές. Ναι. Ένα, γιατί είμαι κουρασμένος από τον αγώνα. Τι κάνετε. Κάναμε μασάζ και μετά τζακούζι. Μετά τζακούζι, ε. Ναι. Έτσι πρέπει να το κάνεις, φίλε. Όχι πρώτα τζακούζι και μετά μασάζ. Σάουνα. Λίγο χαμάμ. Θέλω να κοιμάμαι με τα καπάκι. Κοίτα, να κοιμηθείς. Τόσο κουρασμένος είσαι. Ναι, φίλε, σκάβω κάθε μέρα. Μαλλιάς. Μαλλιάς. Μακρυγιάννη 46 στην Ηλιούπολη. Περιμένουμε πώς και πώς να βγάλει τα τραγούδια του Κουρκούλη. Μα έβαλε λίγο και άκουσα. Εντάξει, είναι φοβερός. Ναι. Όπα. Φως στο τούνελ με λάσκαρη. Τι έγινε. Φαίνεται να είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με ομάδα επιχειρηματιών για τη μεταβίβαση. Τελειώσαμε. Ναι. Ποτέ. Καταλαβαίνω από τον τρόπο που διαρρέει κάτι. Ναι. Ποτέ. Γιατί δεν δίνει την ομάδα εκεί στο πώς το λένε εδώ σε αυτούς. Υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Για ενός επιχειρηματίας λάτρης της ομάδας μπάσκετ και κάτοχος διαρκείας, ναι, φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Λάσκαρη για την παραχώρηση των μετοχών της Καϊάρης.
Ενδιαφέρον όμως εκπροσωπεί ομάδα επιχειρηματιών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Α, καλά. Και πού είναι τώρα στο αεροπλάνο, έρχεται. Περίμενε λίγο. Σε δολάρια ή σε ευρώ. Τα στοιχεία του οποίου λέει ο ενδιαφερόμενος θα γίνουν άμεσα γνωστά. Άντε να δούμε. Μόλις δούμε, άκου να δεις, εμπειρία μου σε τέτοια θέματα είναι. Μόλις δω ποιος είναι, ωραία, τα μούτρα του και κάνω μία έρευνα 5 λεπτά στο ίντερνετ, θα καταλάβω αν είναι παπάς ή όχι. 5 λεπτά έχει παραπάνω. Φίλε, ξέρεις τι γίνεται αυτό. Πας, το κανονίζεις και το ανακοινώνεις. Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τους Τούρκους, ο Άρης απαγορεύεται να βγάζει οποιαδήποτε. Όχι ανακοίνωση, οποιοδήποτε, πώς το λέτε εσείς, διαρροή. Για ποιο λόγο? Τι να σου πω, φίλε, δεν ξέρω. Απαγορεύεται, ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τους Τούρκους και με τον άλλον τον, που έκανε το κονέ, τον δικό μας εδώ πέρα, δεν ξέρω ποιος είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο είναι 42-42 με την Μπάμπερκ. Ισορροπημένο παιχνίδι. Κέρδιζε 25-17. Εγώ μετά το είδα 38-38. Και το 42-42. Αδυνατισμένο του βλέπω το Σπανούλη. Είναι η ώρα του να παίξει. Ναι, φύγαν τώρα τα ξύγκια. Πάμε. Άντε, γεια σας.